Τώρα είναι, Κατερίνα, από χθες ποια είναι η διαδικασία? Δεν προέκυψε, φαντάζομαι, επαναπρόθεση. Κάτια, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι 97 στον αριθμό. Πρόκειται για 44 γυναικόπαιδα και οι υπόλοιποι είναι άντρες. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα επιστρέψουν όλοι πίσω. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το σκάφος με τους άντρες βρίσκεται ανοιχτά του Καβονγκρέκο. Οι υπόλοιποι, να πάρουμε καταρχήν τα πράγματα με τη σειρά. Γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε το πλοιάριο να πλέει ανατολικά του Καβονγκρέκο. Γύρω στις 5 το απόγευμα προσεγγίστηκε από σκάφος της λιμενικής και μέλη της υπηρεσίας αλλοδαπών. Παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα υγείας και δόθηκαν οδηγίες, όπως μια έγκυος γυναίκα μαζί με το βρέφος της, καθώς και μια άλλη μητέρα με ένα ανήλικο αγόρι, να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου έτυχαν ιατρικής περίθαλψης και μεταφέρθηκαν πίσω στο αλλιευτικό καταφύγιο Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται μέσα σε αντίσκηνα μέχρι και αυτή την ώρα. Να σας πω ότι έγινε και η καταγραφή των στοιχείων τους, τους δόθηκαν διευκολύνσεις, ωστόσο σε επικοινωνία μας με την αστυνομία περιμένει οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές ως προς το πώς να χειριστεί το θέμα. Είδαμε προχθές ότι είχαμε νέα άφιξη μεταναστών, περίπου 60 στον αριθμό. Έγινε επαναπρόθεση και απάντησε η κυβέρνηση με την πολιτική της επιστροφής των μεταναστών στην χώρα τους. Τώρα, 24 ώρα μετά, έχουμε νέα άφιξη μεταναστών που αγγίζουν, όπως ανέφερες και εσύ, περίπου τους 100 στον αριθμό. Και ακόμη μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα σταλούν όλοι πίσω στη Συρία από όπου και προέρχονται ή αν θα παραμείνουν στη χώρα μας. Ναι, να πούμε, Κατερίνα, γιατί είχαμε αναδείξει το θέμα ότι αυτή η πρακτική του pushback της επαναπρόθεσης είναι παράνομη. Θα πρέπει όταν κάποιος αιτείται ασύλο να εξετάζεται και αυτό θα πρέπει να γίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που θα πρέπει να γίνει τάχιστα βεβαίως, αλλά όχι μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν πρέπει, αν δεν χρήζουν, αν δεν πρέπει να πάρουν άσυλο, είναι ένα και πρωτίστως όμως πρέπει να εξεταστεί. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, Κατερίνα, σου ευχαριστήσω. Και να πάμε στην Ερίκα Καβάση Λεμεσό. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 κιλά κάναβης, κατασχέθηκαν από την ΙΚΑΝ. Είχαμε συλλήψεις, Ερίκα. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Χειροπέδες, 29χρονο καθώς και 41χρονο, οι δύο σχετίζονται μεταξύ τους. Φαίνεται να πρόκειται για πατριό και γιο. Ο 41χρονος είναι από τη Συρία, χρόνια κάτοικος της Λεμεσού, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και 29χρονος Ελληνοκύπριος. Μετά από πληροφορία ανακόπηκε το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος χθες.